Ήταν τα μάτια μου κλειστά, δεν μπορούσα να δω αντιδράσεις. Συγκριτέ. Ωραία, Αλέξη. Το πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό. Σ' ένα ποτήρι πόσες λύπες να χωρέσω. Στα δυο σου χέρια τη ζωή μου είπες να δέσω. Και μ' αφήσες να με. Από σας τους τρεις έχει περάσει ένας. Γιώργο, δεν είσαι εσύ αυτός ο ένας. Ευχαριστώ. Αυτός που θα πάει παρακάτω πρέπει να έχει καλή φωνή, πρέπει να έχει ψυχή, πρέπει να έχει μεταδοτικότητα, να έχει χαρακτήρα, να μπορεί να στέκεται πάνω στη σκηνή, να μπορεί να παρασύρει κόσμο μαζί του. Και όλα αυτά εγώ τα είδα. Στη Ράνια. Αυτή είναι η τελική οκτάδα που πλησιάζει όλο και περισσότερο τα live shows του X Factor. Το επόμενο ραντεβού τους είναι στα Judges House, όπου θα μάθουν ποιος θα είναι και ο κριτής τους, θα τους αναλάβει σαν manager πια και θα κάνει την τελική επιλογή. Περάστε. Γεια σας. Το όνομά σας. Με λένε Ράνια Τέκου. Ράνια. Ναι. Γεια σου, Ράνια. Γεια σας. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 29. Πολύ ωραία. Και με τι ασχολείσαι? Είμαι τραγουδίστρια. Τραγουδάς βράδυ? Ναι. Όχι, πρωί. Σε ακούμε. Θάλασσες μας τυπούν εκεί, είμαστε μοναχοί. Κρίνουμε τον άλλον τα λάθη. Μείνανε στη μέση τα όνειρά μας. Μια στιγμή κρατάει η χαρά μας. Μια στιγμή κρατάει η χαρά μας. Θάλασσες. Okay. Πάμε με το επόμενο. Πάμε. Δεν έχω πολλά, όλα να στα χαρίσω. Δεν έχω πολλά να τα μοιραστώ. Μόνο μια ζωή, πάρ' την όλη δική σου. Μόνο μια χαρά κι όλη σου τη χρωστώ. Δεν έχω πολλά, όλα να στα χαρίσω. Ωραία. Έτσι όπως σε παρακολουθώ, ακόμα και την ώρα που μίλαγες στην αρχή, μου λείπει λίγο ένταση και φλόγα και το οποίο δεν έχω καταλάβει αν υπάρχει. Μένει να το δούμε αυτό. Γιατί έχεις φτάσει 29 χρονών ενώ τραγουδάς καλά και δεν έχεις κάνει καριέρα? Όταν ξεκίνησα το τραγούδι, σπούδαζα. Οπότε το είδα ότι θα δουλεύω παράλληλα να παίρνω το χατζηλίκι μου. Μετά από κάποια χρόνια μου άρεσε τόσο πολύ αυτό που έκανα. Είχα μεγάλα προγράμματα σε μαγαζιά. Μου άρεσε πάρα πολύ που τραγουδούσα και μου ήταν αρκετό. Και ξαφνικά τώρα στα 29 σου λες, γιατί δεν πάω στο X Factor να κάνω κάτι παραπάνω? Εντάξει, κύριε Μουρατή, δεν είναι πολλά τα 29. Δεν αρκεί οι τραγουδιστές να έχετε καλή φωνή. Πρέπει να έχετε και νιονιό. Να κάνετε και σωστές επιλογές. Να είστε ξύπνοι. Γιατί δεν τη πήγαινε το τραγούδι αυτό? Αν δεν τη πήγαινε, δεν θα μας εντυπωσιάζει. Οπότε τι λέμε τόση ώρα? Δεν καταλαβαίνω. Είσαι από τους ανθρώπους τους πιο συνειδητοποιημένους. Μ' αρέσει αυτό. Έχεις μια λαϊκή φωνή, αρκετά μπάσα, έτσι μου θυμίζει λίγο τη Βίτσα του Παπαδοπούλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που ακούω. Ναι, από μένα. Ράνια, εγώ πιστεύω ότι δεν το βλέπω το επόμενο στάδιο. Δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει star. Ναι, μεν καλή τραγουδίστρια, μέχρι εκεί όμως. Εγώ σου λέω όχι. Κατερίνα. Έχω βαρεθεί και είναι κάτι το οποίο το συζητάμε κάθε φορά. Να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεγκέφαλοι, είναι ανώριμοι και έχουν άποψη και έχουν άστρο και έχουν οτιδήποτε και βγαίνουν και έξω και κάνουν το πυροτέχνημα. Έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να δω, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους στον χώρο τον καλλιτεχνικό και του τραγουδιού, νοήμονες, όριμους και με άποψη. Πολύ μεγάλη ανάγκη. Άρα, το αν δεν έχει και κάτι παραπάνω να γκλίτερ, θα το δούμε πώς θα βγει. Για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία, θα σου πω ναι.
Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες. Σε ενδιαφέρει. Ή θα, αύριο μεθαύριο θα μου πεις, όχι, εγώ είμαι οκ, okay, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι έτοιμη να πω και να κάνω πράγματα που δεν έχω ξανακάνει. Αν μου πείτε να χορέψω, θα χορέψω. Αν μου πείτε να πω ξένο, θα πω. Τουρκικό είχα ετοιμάσει κιόλας ένα. Θες να κερδίσεις το X Factor. Θέλω πάρα πολύ. Ναι και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε. Γεια σας. Λέμε στο επόμενο στάδιο. Γεια σου, Ράνια. Τους έπεισε τουλάχιστον, δεν ξέρω αν τους έπεισε η φωνή, αλλά τους έπεισε ότι θέλω πάρα πολύ να περάσω και να τα καταφέρω και θα κάνω τα πάντα γι' αυτό.